Για το πλήγμα του ιατρικού επαγγέλματος, το οποίο βάλεται αδιακρίτως στα πλαίσια του κοινωνικού κανιβαλισμού, κάνει λόγο ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης, που συμμετέχει στην απεργία που κήρυξε ο κλάδος στις 17 Ιανουαρίου. Απεργεί την επόμενη εβδομάδα, γιατί η κατάσταση φτάνει πλέον στο απροχώρητο, καθότι οι μεν γιατροί του ιατρικού λειτουργήμα βάλεται μέσα σε ένα πλαίσιο προπαγανδιστικό, το οποίο οδηγεί σε μια υποβάθμιση της αξίας στο πρόσωπο των γιατρών, είτε αυτή είναι νοσοκομιακή, είτε είναι ιδιώτες, μέσα στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού κανιβαλισμού που επιβλήθηκε στην τελευταία τριετία στη χώρα μας, όπου θεωρείται ότι πρόκειται μόνο περί ανθρώπων οι οποίοι βλάπτουν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας, γενικεύοντας κατά τρόπο ανεπίτρητο και οδηγώντας τα νοσοκομεία σε πλήρη αποδιοργάνωση, σε ελάττωση πάρα πολύ του προσωπικού, των γιατρών, σε ελάττωση των αμοιβών τους κατά τρόπο απίστευτο, τα οποία οδηγούν σε μια αποψήλωση στη συνέχεια των νοσοκομείων και με αυτόν τον τρόπο η υγεία να αρχίζει στη χώρα μας να αποτελεί ένα αγαθό το οποίο βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης προτάσει ακόμη την ανάγκη στήριξης του νοσοκομείου Ξάνθης, το οποίο, όπως τονίζει, φθήρεται ταχύτατα. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρεται και στη λειτουργία μελών της διοίκησης του νοσοκομείου που στρέφονται κατά των γιατρών. Ο Ιατρικός Σύλλογος ο δικός μας έχει έναν επιπλέον λόγο να απεργήσει αυτή τη φορά και για να υποστηρίξει το νοσοκομείο μας, το οποίο φθήρεται ταχύτατα. Βασικές κλινικές, όπως είναι η καρδιολογική, η παθολογική, υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού, σε βαθμό που να γίνεται επικίνδυνο πλέον για τους κατοίκους της περιοχής μας, γιατί δεν έχουν την αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν στα οξέ περιστατικά και ειδικά στα καρδιολογικά. Φθήρεται επίσης και ο θεσμός του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο φθήνει, οδηγείται σε μαρασμό και με αποτέλεσμα τη φυγή πάρα πολλών συναδέλφων και από το νοσοκομείο και από τον ιδιωτικό χώρο στο εξωτερικό. Άλλοι έχουν ήδη φύγει και άλλοι σκέφτονται, διερευνούν και προσδοκούν κάτι καλύτερο για αυτό που έχουν σπουδάσει, για αυτό που ξέρουν να κάνουν. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια ανάγκη και τοπική κοινωνία στις εκφράσεις της θεσμικές, πολιτικά κόμματα, νομαρχία, περιφέρεια, κοινωνικοί φορείς, να ενωθούν και να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τουλάχιστον το μη παρακάτω. Σε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει και την ιδιαίτερη ανησυχία η οποία λαμβάνει αυτή η καταδιωκτική συμπεριφορά και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, τα οποία ενώ είναι μέλη, απευθύνονται ιδιωτικά και υποβάλλουν μηνύσεις προς τους γιατρούς για λόγους οι οποίοι είναι πέραν οποιασδήποτε σχέση με τη λειτουργία του. Έτσι, ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά τη συμμετοχή όλων των γιατρών αλλά και τη συμπαράσταση όλων των πολιτών, ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική που θα σταματήσει τον κατήφορο στον οποίο οδηγείται η υγεία.